εξήγησε πως η μουσική, η ιδιαίτερη χρήση της μουσικής και η συμπεριφορά του θεραπευτή μπορεί να λειτουργήσουν ως γέφυρα επικοινωνίας που συνδέει το παιδί με το θεραπευτή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όταν υπάρξει ουσιαστική σύνδεση, η οποία προέρχεται, είναι συναισθηματική και φυσική, αυθόρμητη, τότε μπορούμε να επικοινωνήσουμε και σε άλλα επίπεδα και να μπορέσουμε να... θα μπορέσει το παιδί με αυτισμό να έχει καλύτερη κατανόηση και του λόγου και του εαυτού του και των συναισθημάτων του και του κόσμου και του πώς λειτουργεί ο κόσμος γενικότερα. Άρα η μουσική, έτσι όπως την αγαπάμε όλος ο κόσμος, είναι ένας βαθύτερος μέσος επικοινωνίας με τα παιδιά. Είναι ένα, καταρχήν είναι ένα βαθύτερο μέσο επικοινωνίας, δεύτερον είναι ο τρόπος με τον οποίο τα βρέφη, όλα τα βρέφη αρχίζουν και κατανοούν και εξηγούν τον κόσμο, διότι δεν υπάρχει νοητική ανάπτυξη στην βρεφική σε πολύ μικρές ηλικίες, 2 μηνών, 3 μηνών κτλ. Τα παιδιά αρχίζουν να κατανοούν τον κόσμο μέσα από, από μουσικά ηχητικά ερεθίσματα που τα ερμηνεύουν. Παραδείγματος χάρη, μια γρήγορη κίνηση μπορεί να σημαίνει θυμό, μια γαλήνια κίνηση που είναι πιο καμπυλωτή. Και επομένως αυτό μπορεί το βρέφος να το ερμηνεύσει και να του κάνει σκέψη. Και έτσι αρχίζει και κατανοεί τον κόσμο, τον εαυτό του και τους άλλους. Και οργανώνει και την εμπειρία του. Πόσο καλά εξοικειωμένοι είμαστε στα σχολεία, τα ειδικά, με όλους αυτούς τα μέσα, ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά? Νομίζω ότι λείπει η εξειδίκευση. Δυστυχώς, είμαστε πάρα πολύ λίγοι στην Ελλάδα όσοι κάνουν μουσικοθεραπεία. Το ελληνικό κράτος δεν βοηθάει καθόλου, διότι δεν έχει αναγνωρίσει το επάγγελμα. Είναι η μόνη χώρα στον κόσμο. Όλες οι άλλες χώρες το έχουν αναγνωρίσει. Δεν υπάρχουν πανεπιστήμια εκτός από λίγα που ξεκίνησε μάλιστα επίσημα πέρυσι. Και υπάρχει και μία, πώς να το πω, ερμηνεία της δουλειάς μας, ότι είναι απλά μία ευχάριστη δραστηριότητα που απλά τα παιδάκια παίζουν. Εμείς όμως δεν κάνουμε αυτό. Δεν παίζουμε μουσική μόνο για να διασκέδαση ή ψυχαγωγία. Έχουμε θεραπευτικούς στόχους και δουλεύουμε με κάποιο σκοπό προς αυτό, προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό κάνει την τεράστια διαφορά. Η μουσική είναι μέσο για τη θεραπεία. Λειτουργεί το ίδιο μουσική για όλα τα φάσματα του αυτισμού? Υπάρχει κάποιο φάσμα το οποίο πιθανώνει η μουσική να με λειτουργεί ούτε καν θεραπευτικά ούτε καν ψυχαγωγικά, να λειτουργεί και αρνητικά? Θα σας πω, δεν το έχουμε δει αυτό ποτέ. Δηλαδή, συνήθως τα παιδιά έλκονται πάρα πολύ από τη μουσική και γι' αυτό και είναι ένας τρόπος που διευκολύνει τη σύνδεση με το θεραπευτή. Όμως, αν δεν είμαστε προσεκτικοί, όπως είδαμε πριν στο παράδειγμα στην παρουσίαση, αν δεν είμαστε προσεκτικοί στις εντοχές, στο πόσο πολύ να τα παίζουμε, πόσο σιγά παίζουμε ή πόσο πολύ παίζουμε, μπορεί να, το παιδί να αντισταθεί και να μην θέλει. Μπορεί να μην θέλει όχι γιατί δεν του αρέσει η μουσική, μπορεί να θέλει γιατί δεν είναι έτοιμο ακόμα να συνδεθεί, για παράδειγμα. Αλλά πάντα το να είμαστε προσεκτικοί και ευέλικτοι στην ένταση, στο χώρο που αφήνουμε, στη σιωπή που αφήνουμε ανάμεσα στη μουσική κτλ. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή του αρέσει η μουσική πρέπει σώνεται καλά να ακούμε όλη την ώρα μουσική. Αυτό εννοώ. Δεν είναι στρατηγική. Είναι ένα μέσο που πρέπει όμως με ευαισθησία να το χρησιμοποιούμε.